Παναγιώτης Πολίτης, μέλος σωματείου της ΛΑΡΚΟ, πρόεδρος σωματείου μετάλλου νομού Φθιώτιδας. Έρχονται στην Αθήνα το Σάββατο για διαμαρτυρία οι εργαζόμενοι. Καλημέρα, κύριε Πολίτη. Καλημέρα σας, κύριε Κατσί. Για να σας ακούσω πολύ προσεκτικά τι ακριβώς γίνεται στη ΛΑΡΚΟ και ποιο είναι το διατάφτα, δηλαδή. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας όλο τι είναι ΛΑΡΚΟ, γιατί πολλά έχουν ακούσει από τους ίδιους εργαζόμενους, όμως είναι λίγο δύσκολο. Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς και μέσα από τις εκπομπές σας μας δίνουν το βήμα. Η ΛΑΡΚΟ είναι η μοναδική βιομηχανία που παράγει νικέλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικά της μεταλλεύματα. Η χώρα μας έχει στο υπέδαφος της το 90% των συνολικών κοιτασμάτων που έχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είμαστε μονοπόλιο. Η ΛΑΡΚΟ την έφτιαξε ο Ποδοσάκης. Τη δημιούργησε ο Ποδοσάκης, την εγκατέλειψε υπερχρεωμένη από τα θαλασσοδάνεια που είχε πάρει για να τη φτιάξει τη δεκαετία του 80. Πραγματοποιήθηκε μια εκαθάριση που εν λειτουργία οι εργαζόμενοι και οι απολύσεις την ξεχρεώσανε δύο φορές πάνω από την αξία της. Από το 89 μέχρι και σήμερα εργοδότη έχουμε τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Μεθοδευμένα λέμε εμείς... Τώρα ποιο είναι το θέμα. Αυτό είναι μια ιστορική αναδρομή που μας κάνατε. Εντάξει, χρήσιμη για να ξέρουμε, αλλά εσείς έρχεστε στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθείτε προφανώς για στην κυβέρνηση και θέλω να μας πείτε το διατάφτα για αυτή τη σας τη διαμαρτυρία. Τώρα, τι είναι αυτό, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, Σε αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει 15, δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις μεθοδευμένα την υπερχρεώσανε. Εικονικά το έχουμε αποδείξει μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις που έχουμε κάνει με ντοκουμέντα πώς υπερχρεώθηκε. Η ΛΑΡΚΟ κανονικά δεν έπρεπε να χρώσταγε, αλλά να είχε προσφέρει και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία κάθε χρόνο. Την εκποιούν γι' αυτό επειδή είναι υπερχρεωμένη. Την έχουν πάει ξανά σε καθάριση λειτουργία να την εκποιήσουν σε κομμάτια. Τι φοβόμαστε εμείς μέσα από αυτή την εκποίηση? Ότι επειδή το νικέλιο και το κοβάλτιο που έχει. Πού επεξεργάζεται η ΛΑΡΚΟ? Είναι πρώτη ύλη για τις μπαταρίες που με βάση την ηλεκτροκίνηση, πράσινη ενέργεια, η χρήση του θα έχει εκτιναχθεί και θα εκτιναχθεί χίλιες φορές επάνω από τη σημερινή. Φοβόμαστε ότι θα μας πάρουν τα μεταλλεύματα για να πάνε στο εξωτερικό να τα επεξεργαστούν, κύριε Χατζή. Εμείς θέλουμε από την κυβέρνηση, αυτό φωνάζουμε, μη τολμήσει και δεν διασφαλίσει τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Θέλουμε να λειτουργεί η ΛΑΡΚΟ. Θέλουμε τη γενιά εργατών από τα χωριά που δραστηριοποιείται αυτή να διασφαλίσει όλες τις θέσεις εργασίας με τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα, δικαιώματα που είναι η μεσαία κατηγορία, αυτά που έχει όλοι οι εργαζόμενοι. Δηλαδή είμαστε βάρδιες, κυλιόμενες, Κυριακές, Πάσχα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, είμαστε στα 1000 με 1200 ευρώ. Αυτά απαιτούμε. Πίσω από αυτά δεν θα κάνουμε βήμα, δεν θα βγούμε από τις δουλειές μας, θα συγκρουστούμε μέχρι τελική πτώση. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και από Δευτέρα θα τα ξαναπούμε για να δούμε ποιο ήταν και το αποτέλεσμα αυτής της κινητοποίησης και τι δεσμεύσεις ενδεχομένως λάβετε από την κυβέρνηση. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το ξέρετε ούτε εσείς, ούτε κανένας δεν το ξέρει. Θα δούμε όμως με βάση την κινητοποίηση που θα κάνετε τι θα συμβεί. Σας ευχαριστώ θερμά που είχατε την καλοσύνη να μιλήσουμε για αυτό. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και αν είστε και τη Δευτέρα βεβαίως θα ξαναμιλήσουμε. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.